πανελλαδική παρέμβαση για τα δικαιώματα των νέων στρατευμένων θα πραγματοποιήσουν την εβδομάδα 14 με 18 Απρίλη το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Στο πλαίσιο των πολύμορφων παρεμβάσεων οργανώνονται και συγκεντρώσεις έξω από στρατόπεδα. Ανάμεσα στα άλλα, στην Αθήνα στις 16 Απρίλη στο Πεντάγωνο και στην Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ λένε όχι στην αύξηση της θητείας των στρατοξηράς. Απαιτούν να πάρθουν τώρα ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας των στρατευμένων από την πανδημία και να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους στρατευμένους. Οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος στηρίζονται στην πραγματική ζωή. Με βάση αυτό απευθυνόμαστε για άλλη μια φορά στους στρατευμένους να τους πούμε ότι η πραγματική ζωή δεν σταματάει στις πύλες των στρατοπέδων. Και οποιοδήποτε προσπαθεί να περάσει αυτό το μήνυμα από την πλευρά της κυβέρνησης μέσω των μηχανισμών των ενόπλων δυνάμεων, τους αποπροσανατολίζει και ουσιαστικά τους λέει ότι η ζωή τους σταματάει εκεί και από την πύλη και μετά ξεκινάει κάτι άλλο στο οποίο δεν μπορούν να επέμβουν. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία αναβαθμίζοντας τη στήριξη και την δράση τους στις διεκδικήσεις των νέων στρατευμένων, γιατί είναι δεκάδες και εκατοντάδες οι διαμαρτυρίες τους, τα δίκαια αιτήματα που έχουν, τα οποία στηρίζει το ΚΚΕ με όλους τους τρόπους όλη αυτή την περίοδο. Όλες οι διαμαρτυρίες τους τις φέρνει στην επιφάνεια. Φτάνουν στο κοινοβούλιο μέσα από τους βουλευτές και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Στα εργατικά σωματεία, μέσα από τους κομμουνιστές, συνδικαλιστές και άλλους αγωνιστές, τους φοιτητικούς συλλόγους και τα μαθητικά συμβούλια. Όλο αυτό το γεφυρώνουμε αυτή την περίοδο, το αναδεικνύουμε ακόμα πιο πλατιά με τις συγκεντρώσεις όπου οργανώνονται έξω από όλες τις μονάδες της χώρας 14 με 18 Απρίλη, φωτίζοντας παραπάνω τις τρεις βασικές διεκδικήσεις που οι ίδιοι οι νέοι στρατευμένοι φωνάζουν. Ποιο? Να μην αυξηθεί η θητεία, να καταργηθεί η αύξηση θητείας στο στρατοξηράς, να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας από την πανδημία και να ενισχυθούν οικονομικά οι ίδιοι, οι οποίοι επιβαρύνονται ένα τεράστιο κόστος σε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ απαιτούν όχι στην αύξηση της θητείας. Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει εδώ και τώρα την έκτακτη οικονομική στήριξη των στρατευμένων, ώστε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να μην επιβαρύνονται οι οικογένειές τους με το μεγάλο κόστος της θητείας τους. Αντί να δίνουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για τις στρατιωτικές δαπάνες που απαιτούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που αιματοκυλούν τους λαούς, να εξασφαλίσουν τώρα μέτρα για την αποσυμφόρηση θαλάμων και κοινόχρηστων χώρων, συνεχή απολίμανση επαναλαμβανόμενα διαγνωστικά τεστ. Να επιταχθούν άμεσα από την κυβέρνηση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όλες οι ιδιωτικές μονάδες υγείας και πρόνοιας με το προσωπικό τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με περισσότερες κλίνες μεθ, γιατρούς και νοσηλευτές. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα ασφαλή εμβόλια για να προχωρήσουν γρήγορα ο εμβολιασμός των στρατιωτών και η υπεύθυνη ενημέρωσή τους από υγειονομικούς. Να δοθούν όλες οι άδειες και άδειες ορκωμοσίας και να πραγματοποιούνται όλες οι έξοδοι των στρατιωτών, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Να πραγματοποιούνται δωρεάν επαναλαμβανόμενα διαγνωστικά τεστ πριν την άδεια και πριν την επιστροφή από αυτή. Η στρατιωτική θητεία, πέρα από τα υποκειμενικά στοιχεία, τα οποία αν θέλετε έχει και σχετίζονται με την προσωπικότητα του καθενός, που και γι' αυτά οι στρατιωτικές υπηρεσίες θα έπρεπε να έχουν μέρημνα και να φροντίζουν τον κάθε στρατιώτη ξεχωριστά, έχει και τα αντικειμενικά προβλήματα. Ένα βασικό από αυτά τα προβλήματα είναι το ότι οι στρατιώτες και οι οικογένειές τους αναγκάζονται να χρηματοδοτούν μια θητεία από το φτωχό βαλάντιο το οποίο έχουν ή και να μην έχουν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες άνεργοι βρίσκονται σε ηλικία όπου τα παιδιά τους θα καταταχθούν στη θητεία και μέσα σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Πρώτα απ' όλα, η στρατιωτική υπηρεσία δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων υλικών τα οποία θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει ένας στρατιώτης για να ανταπεξέλθει στη θητεία του. Είναι οι μετακινήσεις που αναγκάζονται να κάνουν και όχι για προσωπική, σαν προσωπική επιλογή, αλλά σαν υπηρεσιακή επιταγή. Και αυτά οι στρατευμένοι σε πολλές περιπτώσεις τα πληρώνουν. Η άδεια
την οποία δικαιούνται και παίρνουν. Αναγκάζονται οι οικογένειες των στρατευμένων για να δούνε τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της θητείας να βάλουν βαθιά το χέρι τους. Όπως βλέπετε, ένα τομέα έπιασε το οικονομικό, ο οποίος δείχνει το μέγεθος των δυσκολιών των οποίων αντιμετωπίζει και η οικογένεια του στρατευμένου, αλλά και ο ίδιος ο στρατευμένος απέναντι στην υπηρεσία. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ καλούν τους στρατευμένους να σπάσουν το φόβο, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να γυρίσουν την πλάτη σε όσους καλλιεργούν το κλίμα αδιαφορίας και αποστασιοποίησης από τα προβλήματα των εργαζόμενων, των ανέργων και της νεολαίας, αλλά και να απομονώσουν κάθε φασιστική και ρατσιστική φωνή. Η ίδια ζωή δεν σταματάει στις πύλες στρατοπέδων. Δηλαδή οι νέοι που παρουσιάζονται για να κάνουν τη θητεία τους σταματάνε τις σπουδές που έτσι κι αλλιώς έχει σταματήσει εδώ και ένα χρόνο η κυβέρνηση. Αφήνουν πίσω τις οικογένειές τους, τις δουλειές τους. Τα προβλήματα δεν θεωρούμε ότι τα αφήνουν πίσω γιατί παραμένουν, είναι αυτά που τους προβληματίζουν. Αν θέλετε είναι αυτά που, τα οποία τους προβληματίζουν και για μετά τη θητεία. Επομένως, είναι στο επίκεντρο του προβληματισμού τους, των ενδιαφερόντων τους, αυτό τους απασχολεί. Τι θα κάνουν μετά. Ταυτόχρονα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι τα δικαιώματα των νέων στρατευμένων δεν σταματούν στις πύλες στρατοπέδων. Έχουν δικαιώματα μέσα, τα οποία τα κατοχυρώνουν οι ίδιοι με τη στάση τους, με τις διαμαρτυρίες τους, διεκδικώντας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Και αυτά δεν μπορούν να σταματήσουν στις πύλες των μονάδων. Η άλλη όψη αυτό είναι ότι σε αυτούς που δίνεται λόγος και φωνή μέσα στις μονάδες είναι στα φασιστικά συνθήματα, στη φασιστική ρητορία, μίσους απέναντι στους γείτονες λαούς που δεν έχουμε τίποτα να χωρέσουμε μαζί τους γιατί και αυτοί μετρούν πληγές από την ίδια πολιτική στη χώρα τους που εφαρμόζεται ανέργους, ανθρώπους που δεν έχουν προστατευθεί όσο θα έπρεπε η υγεία τους εν μέσω πανδημίας. Σε αυτό, οι νέοι στρατευμένοι σωστά, και έτσι πρέπει να συνεχιστεί και να αυξηθεί, δεν πρέπει να σκύψουν το κεφάλι, να κάνουν πως δεν ακούγονται τα φασιστικά συνθήματα. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η παρέμβαση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στα στρατόπεδα γίνεται σε μια περίοδο όπου οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, την ώρα που αυξάνεται η συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στα παζάρια και τους σχεδιασμούς. Προκλητικό σε αυτές τις συνθήκες είναι το ότι η κυβέρνηση προχωράει από το Μάιο στην αύξηση στρατιωτικής θητείας σε 12 μήνες. Και είναι προκλητικό το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, δηλαδή ποιο. Το να στελεχωθεί παραμεθόριος και τα σύνορα στον Εύρο και στις υπόλοιπες περιοχές λόγω του αυξημένου κινδύνου. Και είναι προκλητικό γιατί την ίδια στιγμή καυχαίται η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση για τις δεκάδες ασκήσεις και αποστολές εκτός συνόρων στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΝΑΤΟ και τις συνεργασίες με τη ΣΥΠΑ, όπου συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις με μέσα και προσωπικό. Την ίδια στιγμή δηλαδή που αυξάνουν τη θητεία στους νέους ανθρώπους, έχουν στρατό εκτός συνόρων για ασκήσεις, πρόβες πολέμου λέμε ως ΚΚΕ και ΚΝΕ, που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την ασφάλεια της χώρας, ούτε με τα σύνορά της, αλλά ούτε και με τα δικαιώματα της χώρας και του λαού.